Τελείωσε το έργο μας, το φανταστικό αυτό έργο μας. Τελείωσε ο Κονταράχτης και τελείωσε και το έργο ολόκληρο, το οποίο έγινε φανταστικό. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με αυτό το έργο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Νομίζω πως είναι από τα πιο όμορφα. Είναι πανέμορφο, είναι φανταστικό. Με έχει τρελάνει αυτό το έργο. Πολύ μ' άρεσε, δεν ξέρω γιατί. Είναι φανταστικό το συνέστημα αυτό. Όταν τελειώνει ένα έργο και είναι τόσο όμορφο. Τι κάναμε τώρα, εμείς πήραμε ένα λευκό καμβά και το μετατρέψαμε σε ένα πανέμορφο τοπίο. Ένα πανέμορφο καταπληκτικό τοπίο. Είναι ένα τοπίο το οποίο δεν υπήρχε πουθενά. Δεν υπάρχει στη φύση, δεν το έχουμε δει σε κάποια εικόνα, σε κάποια φωτογραφία, σε κάποια ταινία. Δεν υπήρχε ούτε καν σαν σκέψη στο μυαλό μας. Απλά, ξεκινώντας, μας ήρθαν και οι ιδέες και καταλήξαμε σε αυτό το πανέμορφο έργο. Δηλαδή εδώ τώρα εμπνευστήκαμε από το πουθενά ένα φανταστικό τοπίο, ένα υπέροχο, καταπληκτικής ομορφιάς τοπίο, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά, δηλαδή γεννήθηκε στο μυαλό μας. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό, είναι τόσο σημαντικό όσο είναι και η ζωγραφική, δηλαδή το να δημιουργείς από το μυαλό σου φανταστικά τοπία, φανταστικά πανέμορφα, εκπληκτικής ομορφιάς τοπία, σαν και αυτό. Δηλαδή είναι διπλή η χαρά που παίρνω εγώ όταν τελειώνω ένα έργο. Είναι το έργο αυτό καθ' αυτό σαν ζωγραφική, αλλά και είναι και η δημιουργία αυτού του... η δημιουργία που έγινε από το μυαλό μου, δηλαδή αυτού του τοπίου που γεννήθηκε μέσα στο μυαλό μου. Δεν υπήρχε πουθενά σαν σκέψη, σαν εικόνα και γεννήθηκε μέσα στο μυαλό μου αυτό το πανέμορφο τοπίο. Δηλαδή εδώ κάνουμε δύο πράγματα και είναι και τα δύο εξίσου σημαντικά για μένα. Δηλαδή η χαρά μου θα ήταν η μισή αν αυτό το τοπίο το έβλεπα κάπου, το έφτιαχνα. Ενώ τώρα που είναι δημιούργημα της φαντασίας μου, του μυαλού μου ας πούμε, η χαρά είναι διπλή. Ανακεφαλαιώνοντας, να πούμε ότι ξεκινήσαμε από τον ουρανό. Απλώσαμε λινέλαιο πάνω στον καμβά και μετά απλώσαμε το λευκό τιτανίο. Πάνω από το λευκό τιτανίο απλώνουμε το μπλε. Το μπλε και απλώνοντας το μπλε ανακατεύεται με το άσπρο που υπάρχει από κάτω και γίνεται ο ουρανός μας. Μετά βαθαίνουμε, φτιάχνουμε και τα σύννεφα όπως φτιάξαμε μέσα εδώ πέρα. Υπάρχει η δυνατότητα βάζοντας μετά το λινέλαιο να βάλουμε το λευκό τιτανίο σε κάποια σημεία να βάλουμε πολύ αρκετή μπογιά, σε ένα, δύο ή τρία σημεία να βάλουμε αρκετή μπογιά λευκό τιτανίου, ούτως ώστε μετά απλώνοντας το μπλε δημιουργείται αυτόματα ο ουρανός με τα σύννεφά του. Εμείς απλά απλώνουμε το μπλε χρώμα πάνω στο άσπρο, το οποίο ανακατεύεται με το μπλε και το άσπρο, και απλώνοντάς το μετά τελειώνει και ο ουρανός κατευθείαν, γίνεται αυτόματα ο ουρανός μας με τα σύννεφά του. Αυτό είναι ένα πολύ καλός τρόπος και πολύ εύκολος και γρήγορος τρόπος για να φτιάξουμε έναν ουρανό. Και θα γίνει και πολύ ωραίος ο ουρανός, αλλά εγώ δεν το προτιμώ. Εγώ προτιμώ να τα κάνουμε τα σύννεφα κανονικά μετά, να τα δουλέψουμε. Να τα δουλέψουμε πολύ και να γίνουν φανταστικά όπως έγιναν αυτά. Δηλαδή, ο στόχος μας, ο σκοπός μας δεν είναι να κάνουμε κάτι γρήγορο και εύκολο. Ο σκοπός μας είναι να το δουλέψουμε, το δουλέψουμε πολύ και να κάνουμε κάτι φανταστικό, κάτι εκπληκτικό.
όπως κάναμε μέσα εδώ πέρα, που κάναμε μετά τα σύννεφα, κανονικά τα δουλέψαμε και είναι φανταστικά. Και πολλά σύννεφα γεμίσαμε τον ουρανό, με σύννεφα παντού. Λοιπόν, και για αυτό το πανέμορφο, αυτός ο πανέμορφος ουρανός με τα σύννεφά του, μετά κάναμε το βουνό. Μετά κάνουμε το βουνό, το φανταστικό αυτό βουνό μας. Αυτό το βουνό είναι το στυλ του Λάζαρου. Έτσι, ψηλά και από το βουνά. Μετά ξεκινάμε με τα δέντρα τα μακρινά, τα δάση τα μακρινά, τα οποία τα κάνουμε στραμπά. Γιατί έτσι είναι και στη φύση, δηλαδή ό,τι είναι πιο μακρινό είναι και πιο θαμπό. Και όσο έρχεσαι πιο κοντά στο μάτι σου, ας πούμε, είναι πιο καθαρό, λιγότερο θαμπό, πιο καθαρό και πιο ζωντανό. Κάναμε πολλές σειρές δέντρα, κάναμε πλαγιές εδώ πέρα, ένα ξέφωτο μου πήρε πλαγιά. Μετά κάναμε το νερό μας, κάναμε τον καταράκτη μας. Από εδώ κατεβαίνει, λιώνει τα χιόνια και κατεβαίνει το νερό στον καταράκτη αυτό, καταλήγει εδώ στο ποτάμι. Το ποτάμι κατεβαίνει και καταλήγει εδώ σε άλλο καταράκτη. Σε άλλο καταράκτη, ο οποίος, αυτός ο καταράκτης τώρα είναι πρώτη φορά έχω φτιάχνω τέτοιο καταράκτη, δεν έχω ξανακάνει τέτοιο καταράκτη, δηλαδή με τέτοια τεχνική, με τέτοια τεχνοτροπία. Δεν έχω ξανακάνει τέτοια τεχνική καταράκτη και δεν θα το ξανακάνω. Και να θέλω δεν μπορώ να το ξανακάνω. Είναι, όπως είπαμε, έχουμε ξαναπεί ότι δεν γνωρίζουμε τεχνική, δεν κατέχουμε τεχνική και κάθε φορά που κάνουμε κάτι, είναι σαν να το κάνουμε και πρώτη φορά, πειραματιζόμαστε και βγαίνει κάτι μαγικό, όπως εδώ. Τώρα, πειραματιστήκαμε και βγήκε αυτό το μαγικό πράγμα, αυτός ο μαγικός καταράκτης, ο πανέμορφος. Αλλά δεν μπορούμε να το ξανακάνουμε. Την επόμενη φορά πάλι θα κάνουμε κάτι καινούριο. Θα πειραματιστούμε και θα βγει κάτι καινούριο, το οποίο μπορεί να είναι ακόμα πιο ωραίο. Αυτό είναι και η μαγεία της ζωγραφικής του Λάζαρου, που ζωγραφίζει χωρίς τεχνική και κάθε φορά πειραματίζεται και κάθε φορά βγαίνουν μαγικά πράγματα, μαγικά. Υπέροχα μαγικά πράγματα, τοπία, φανταστικά. Εδώ πέρα έκανα πρώτα για να κάνουμε τον καταράκτη, κάνω πρώτα κάνω πρώτα τα βράχια. Τα βράχια τα έκανα, τα ξεκίνησα με μπλε. Μετά έβαλα και λίγο κίτρινο για να γίνει το μπλε πιο σκούρο, λίγο κίτρινο, δηλαδή τόσο όσο, όσο να, απλώς θα σκουρίνει το μπλε, όχι να γίνει πράσινο, δηλαδή αν έβαζε λίγο περισσότερο κίτρινο θα γίνει το πράσινο. Έτσι έβαλα λίγο κίτρινο στο μπλε και έγινε απλώς σκούρινε το μπλε. Και πάνω από αυτό το μπλε με το λίγο κίτρινο που είχε, έβαλα και λίγο κόκκινο, το οποίο με το κόκκινο έγινε κατευθείαν καφέ το βράχι. Αυτό το έκανα πρώτη φορά το έκανα, δεν το έχω ξανακάνει. Και μετά βάζοντας και το νερό από πάνω να τρέχει, ανακατεύθηκε με αυτό το καφέ που υπήρχε από τα βράχια και έγινε αυτό το όμορφο πράγμα, το πανέμορφο, αυτός ο πανέμορφος καταράκτης. Αλλά είπαμε, είναι μία φορά έγινε αυτό, δεν θα ξαναγίνει. Την επόμενη φορά πάλι θα πραγματιστούμε, πάλι θα γίνει κάτι καινούριο. Πολύ μ' άρεσε αυτός ο καταράκτης, με έχει ενθουσιάσει πάρα πολύ. Καταράκτης και το τοπίο αυτό συγκεκριμένο. Λοιπόν, αυτό είναι η μαγεία της ζωγραφικής του Λάζαρου. Λοιπόν, αυτό το έργο θα το ονομάσω υπόσχεση. Το όνομα αυτού είναι υπόσχεση και εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να πω ακόμη μια φορά ότι πρέπει να κάνετε εγγραφή όσο δεν κάνετε. Να κάνετε like στο βίντεο αν σας άρεσε και αν δεν σας άρεσε μην κάνετε τίποτα. Και επίσης να διαδώσετε, να πείτε στους φίλους και τους γνωστούς σας για μας.
να μας δούνε και να κάνουν και αυτοί εγγραφή και like στο βίντεο, στα βιντεάκια μας. Αυτά, γεια σας.